Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έργα σήμερα, αν θέλετε το να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο βαγόνι που ήταν το κοινοβείο. Ναι. Βρήκαμε από το πρωί 9 θυμάτων. Η δυσχέρεια του έργου έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με το ότι έχει διπλώσει στα 4 του βαγόνια, έχει καθίσει η οροφή στο πάτωμα και παράλληλα ήρθε και δίπλωση. Με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνουν τομές για να μπορέσουμε να το δούμε τι έχει μέσα. Θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο. Τα άλλα βαγόνια έχουν τελειώσει, τα υπόλοιπα. Ήταν 3 τα βαγόνια που είχαν προβλήματα. Το ένα κάηκε και εκεί, δεν ξέρουμε πόσοι ήταν μέχρι τότε. Και στα υπόλοιπα, εχθές κάναμε το πρώτο και σήμερα είμαστε στο κουλικείο και τελειώνουμε αυτό. Παράλληλα υπάρχει μια προσπάθεια σε εξέλιξη να σηκωθεί την κυρία για να ελέγξουμε αν υπάρχουν άτομα που κάτω. Αν θέλετε να σας δείξουμε κάποια πράγματα. Δεν θέλω να σας καθυστερώ τώρα τη δουλειά σας, γιατί πιο έχει προτεραιότητα τώρα. Θα ήθελα να προλάβουμε σήμερα, γιατί και αυτό πρέπει να αναφερθεί προκειμένου, αν υπάρχει και πού υπάρχει το έχει διπλώσει όπως σας είπα το πάτωμα με την οροφή και παράλληλα έκανε και ένα ύψη. Εδώ είναι που θα πήγαν τα 9 άτομα σήμερα. Ναι. Απλά δεν ανοίξαμε πλήρως τα ελάσματα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον πλήρη έργο. Αυτό ενδεχομένως θα απαιτήσει περαιτέρω δουλειά και ειδική εργασία με τομές που θα κάνουμε με οξυγόνο πλέον. Τα καλύτερα τα δικά μας δυσκολεύουν πάρα πολύ και έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την απέραντη θλίψη για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των αθώων αυτών θυμάτων αυτής της μεγάλης τραγωδίας. Δεν πρόκειται για δυστύχημα ή ατύχημα, πρόκειται για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Το είχαν καταγγείλει οι ίδιοι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ, στους σιδηροδρόμους, το είχαν καταγγείλει το ΚΚΕ μέσα από το βήμα της Βουλής, το είχαν καταγγείλει συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ εδώ και μήνες. Είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν και οι κρατικές και οι κυβερνητικές και της ιδιωτικής εταιρείας και οι ατομικές ευθύνες που υπάρχουν όλες. Δεν πρέπει να παραγραφούν, δεν πρέπει να ξεχαστούν. Αυτό το ρόλο θα επιτελέσουμε από εδώ και πέρα. Διότι όσο υπάρχουν όπως σήμερα συστήματα ασφαλείας που δεν λειτουργούν την ώρα που η επιστήμη και η τεχνολογία τα προσφέρει, τα διαθέτει στον 21ο αιώνα. Όσο δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο, πιστοποιημένο, με σωστές εργασιακές σχέσεις. Όσο δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει παρακολούθηση της πορείας των υποδομών, συντήρηση αυτών των σιδηροδρομικών γραμμών, των σηματοδοτήσεων και τόσων άλλων. Όσο υπάρχει η απελευθέρωση, η περιβόητη της αγοράς, οι ιδιωτικοποιήσεις, η κατάτμιση του ΟΣΕ, του Τρενοσέ, σε συνέχεια και το ξεπούλημα σε ιδιωτική εταιρεία που προχώρησαν όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η τραγική κατάσταση και να πληρώνουμε συνεχώς νέα θύματα. Προειδοποιούμε, πρέπει το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο. Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες και αυτές που είναι που πρέπει να αποκαλυφθούν εδώ και τώρα. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Το όχι πια, η οργή, η αγανάκτηση του λαού μας που έχει ξεχυλήσει θα πρέπει να εκφραστεί και με πολιτικές επιλογές και με οργανωμένο αγώνα και πάλι διεκδικώντας τα αυτονόητα. Δηλαδή την ανάπτυξη και την προστασία της ζωής και της ευημερίας του ελληνικού λαού και όχι τα κέρδη των λίγων εταιριών.